Η ΑΕΚ πέρασε το εμπόδιο του Βόλου επικρατώντας με 2-0 το Θεσσαλόν με σκόρερ τα δύο νέα αποκτήματα της ομάδας. Παράλληλα όμως υπήρξε ανάρτηση του Καραπαπά αλλά και αντίδραση του Γκόμες για το 1-0 της ΑΕΚ, στο οποίο όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά υπάρχει επιθετικό φάουλ και δεν θα έπρεπε να είχε μετρήσει. Να σου υπενθυμίσω όμως πρώτα φίλε ακροατή να αφήσει ένα like στο βίντεο. Κάνοντας like σε ένα βίντεο της ΑΕΚ στηρίζει τη δική σου ομάδα, καθώς όποια ομάδα παίρνει τα περισσότερα like, για αυτήν την ομάδα κάνουμε και τα περισσότερα βίντεο. Επίσης μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι μας με καμπανάκι για να ενημερώνεσαι πάντα πρώτος. Η ΑΕΚ είναι πλέον πρώτη στη βαθμολογία, αφού έβαλε από κάτω στην ισοβαθμία ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά από τη νίκη της απέναντι στο Βόλο. Πάμε αρχικά να μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραπαπά, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο, κάνοντας λόγο για έσχη των Φωτιά και Παπαδόπουλου. Ο παράγοντας του Ολυμπιακού ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τη φάση του γκολ του Πιερό, με το οποίο η ΑΕΚ έκανε το 1-0 απέναντι στους Θεσσαλούς και τόνισε ότι υπάρχει πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ. Ο αντιπρόεδρος της ομάδας δεν έμεινε εκεί, ανεβάζοντας και δεύτερο πιο αναλυτικό story στο λογαριασμό του. Παράλληλα, υπενθυμίσουμε ότι ο Βόλος εξέδωσε δύο ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, με τους Θεσσαλούς να τονίζουν ότι είναι ντροπή όσα συμβαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις δηλώσεις του, ο Χωακίν Γκόμες, ο Ισπανός τεχνικός του Βόλου, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατοχήρωση του γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ με το Φραντζί Πιερό, το οποίο άνοιξε τον δρόμο του δικεφάλου για την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια. Συγκεκριμένα, είπε πως ήταν λίγο ντροπή το πρώτο γκολ γιατί θεωρώ ότι υπήρχε φάουλ. Αν γινόταν από την άλλη πλευρά, θα ήταν πέναλτι. Σίγουρα πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη φάση, οπότε θέλω να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε. Υπάρχει φάουλ στη φάση του γκολ ή σωστά μέτρησε? Όπως και να έχει, για οτιδήποτε νεότερο που αφορά την ομάδα της ΑΕΚ θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του ReSportGR. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και φίλα ακροατή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το ReSportGR. Σας ευχαριστούμε πολύ.